μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν οι οικοκυριά και επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα σκηνικό εξαιρετικά ασφιχτικό. Θα μας πει πολλά περισσότερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ο κύριος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, τον οποίο τον έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθήσαμε όλα αυτά που εκτελήθηκαν στην εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στην οποία υπήρξαν απαντήσεις από τον ίδιο τον Υπουργό. Μπορούμε να πούμε ότι το όλο πλαίσιο που αυτή τη στιγμή βρίσκει και περικλεί τις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά ασφικτικό. Πώς έχει η κατάσταση για να πάμε και στις απαντήσεις που έχουν δοθεί από τον κύριο Σκρέκα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι στους τελευταίους τρεις μήνες το σημαντικότερο θέμα, πέραν όλων των άλλων, γιατί ας μην ξεχνάμε, ζούμε σε μια εποχή πανδημίας και για τις επιχειρήσεις περιοριστικά μέτρα, σε μια εποχή όπου φαίνεται ότι παρά τις όποιες προβλέψεις η πανδημία σήμερα δεν εμποδίζει κατάφορα την αγορά, γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα και στις εκτόσεις που υπάρχουν σήμερα και που είναι πολύ σημαντικές, η Τζίνη είναι πεσμένη, όπως λένε όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με το 2019. Το ενεργειακό λοιπόν έχει προστεθεί και το ενεργειακό θα είναι το πρώτο θέμα της ατζέντας που θα υπάρχει από εδώ και πέρα, γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να πω είναι το εξής, ότι το ενεργειακό επηρεάζει τον demand, επηρεάζει τον πληθωρισμό. Αν η Ελστάτ ανακοίνωσε για τον Δεκέμβρη 5,1% πληθωρισμό, είναι απολύτως σίγουρο ότι τον Ιανουάριο θα φτάσουμε πάνω από 6%. Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι τιμές στην ενέργεια δεν μπορούν να προωθηθούν από τις επιχειρήσεις και έτσι θα δούμε στους επόμενους δύο μήνες τις τιμές, όπως έχω ξαναπεί, να ξεπεράσουν το 30%, το πληθωρισμό να φτάσει σε δυσδεόρετα ύψη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια προβλήματα και στα νοικοκυριά, αλλά και στις επιχειρήσεις. Στα νοικοκυριά, γιατί και στα ήδη πρώτης ανάγκης, από ό,τι έχουμε δει, από τα απορροκυπευτικά μέχρι τα προϊόντα, το λάδι, το αρνί, το κατσίκι, έχουν φτάσει το 20% ανατιμήσεις. Και ουσιαστικά ξέρουμε καλά ότι παρά τις προσπάθειες, η αύξηση του ενεργειακού θα δώσει ακόμα υψηλότερες τιμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κλειδονισμοί όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία. Ξέρετε πολύ καλά την εικόνα της αγοράς, όσο κανείς άλλος, να το πω έτσι, την αποτυπώνεται καθημερινά. Και κύριε Χατζηθεοδοσίου, ξέρουμε ότι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα, όπως είπατε και εσείς, και στην παραγωγή. Και στην επόμενη μέρα που επιδιώκουμε να έχει η χώρα μας, ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, γενικά από τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι και το οτιδήποτε. Πώς θα καταφέρει λοιπόν η κυβέρνηση, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, τι σας είπε η κυβέρνηση? Σας άκουσα και στο ρεπορτάζ, καταθέσατε μετεπιτάσεως αυτό το αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων να υπάρξει ουσιαστική, πραγματικά ουσιαστική επιδότηση. Το 75% είναι μια ουσιαστική επιδότηση, αλλά υπάρχουν και όλα τα παράπλευρα που ξέρουμε πολύ καλά ότι συμβαίνουν. Ναι, νομίζω να συνεχίσω εκεί που έλεγα ότι αν ρωτήσουμε ακόμα για τους παραγωγούς της Πελοποννήσου, της Μεσσηνίας, θα διαπιστώσετε ότι σήμερα έχει φτάσει τέτοια κόστη η παραγωγή των προϊόντων, όπου καθιστά δύο υποχρεώσεις. Κλείνει την επιχείρηση, θα πρέπει να προχωρήσει σε τρομερές αυξήσεις για να μπορέσει να σταθεί. Αυτό που είπαμε στην κυβέρνηση είναι ότι αυτό θα πρέπει κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, αλλά πολλές χώρες έχουν πάρει μέτρα, όπως το Βέλγιο, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, και θα πρέπει να δούμε αντίστοιχα μέτρα. Η προτάση που κάναμε είναι καταρχήν να αυξήσουμε την επιδότηση από το 50% στο 75%, και αυτό γιατί με αυτό το μέτρο θα καταφέρουμε να περικόψουμε τις ανατιμήσεις και έτσι να καταφέρουμε το μείγμα που θα προκύψει να είναι καλύτερο και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά. Πραγματικά και εγώ πρέπει να σας πω χάρηκα που καταρχήν αυτή η πρόταση που, όπως ξέρετε, σαν Κεντρική Ένωση εδώ και 20 μέρες συνεχώς ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Ο Υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Βεβαίως είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με την Ευρώπη για να συζητήσουμε επιδότηση τουλάχιστον στις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο ενεργειακό κόστος, στο να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ακούσαμε αυτό και για τρεις ακόμη δράσεις οι οποίες σχετίζονται με προγράμματα που μπορούν να αναπτυχθούν, είτε με εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, είτε με δράσεις που έχουν να κάνουν με διάφορες επιδοτήσεις, ακόμη και για φωτοβολταϊκά. Και σε κορισμένα ακόμα δίκτυα, όπως είναι αυτό της Πελοποννήσου, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν εφαρμογή σε μία σειρά από συγκεκριμένους κλάδους. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά όμως πρέπει να τρέξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συζητάμε για ενέργεια το καλοκαίρι. Τώρα είναι το μεγάλο πεδίο, θα λέει κανείς, εκείνο που καίει πολύ περισσότερο. Τώρα πρέπει σιγά-σιγά να τα βλέπουμε. Πριν από 10 μέρες είχαμε ξαναρωθεί με τον κύριο Σκρέκα. Τις προτάσεις που είπε τις είχαμε συζητήσει και τότε. Ξαναμπήκαν στο τραπέζι και είναι θέμα η αλλαγή των ηλεκτρικών συσκευών από τις πολύ ενεργοβόρες στις λιγότερο ενεργοβόρες. Ήταν το θέμα των φωτοβολταϊκών σε όποιες επιχειρήσεις μπορούν στο να μπουν πάνω στα καταστήματα. Και βεβαίως κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και τις κατοικίες και βέβαια το εξοικονομώ κατοίκων που συζητιέται. Όλα αυτά όμως θέλω να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Γαλλόπουλε, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν άμεσα. Χρειάζεται ένα μεγάλο χρόνο.
Θέλουμε τουλάχιστον 4-5 μήνες, ενώ η απόφαση για την επιδότηση πρέπει να γίνει άμεσα. Όταν λέω άμεσα, επιτρέψτε μου να λέω, όπως λέει και ο λαός, από χτες. Τα υπόλοιπα είναι σημαντικά, θα βοηθήσουν πολύ την οικονομία, αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν νωρίτερα από 5-6 μήνες. Έχουμε λοιπόν στο θέμα του ενεργειακού και προσθέτω. Αυτή τη στιγμή, πέρα από το ενεργειακό, θα σας πω ότι υπάρχουν και αυξήσεις στα καύσιμα, τα οποία καύσιμα, όταν αυξάνονται ακόμη και τα είδη που παράγονται στη χώρα μας, θα επιβαρυνθούν πέρα από το ενεργειακό, θα επιβαρυνθούν και με τις μεταφορές. Και το ίδιο θα ισχύει και τα προϊόντα που, ξέρετε, όταν τελειώσουν εκτός, θα έχει τελειώσει ένα μεγάλο μέρος από τα προϊόντα που έχουν στο ράφι και πουλούνται, που είχαν στόκ επιχειρήσεις. Οι νέες αγωγές θα επιβαρύνονται και με το ενεργειακό, αλλά και με τα ναύλα που είναι 500% πάνω. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι θέμα ημερών η κυβέρνηση να καταλήξει σε κάποια μέτρα. Έχουμε κάνει προτάσεις και όχι μόνο αυτή, τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα είδη πρώτης ανάγκης στο καλάθι της νοικοκυράς. Αν τίποτα από αυτά δεν γίνει όμως, είναι απολύτως σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μια εικόνα όπου στις ανατιμήσεις η κατάσταση θα γίνει ανεξέλεγκτη. Ήδη, όπως φαίνεται, καθημερινά τα νοικοκυριά διαμαρτύρονται για τις τρομερές ανατιμήσεις και στα είδη πρώτης ανάγκης και σε αναγκαία πράγματα. Να σταθώ λίγο σε αυτό, επειδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις ουσιαστικά είναι ένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μου επιτρέπετε, το θεωρώ σημαντικό. Επιτρέψω μια στιγμή να σας πω. Παρακαλώ. Όσο αυξάνονται αυτά και όσο τα νοικοκυριά θέλουν πολλά χρήματα για να καλύψουν το ηλεκτρικό ρεύμα, τόσο εμποδίζονται και να μπορέσουν να βγουν σε επιχειρήσεις, να μπορέσουν να καταναλώσουν και να ψωνίσουν, αν θέλετε, από το λιανικό εμπόριο ή από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα, αυτό όσο προχωράει ο καιρός, θα γίνεται πιο δύσκολο και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γιατί η μείωση του τζίρου σε εστίαση και λιανεμπόριο, που έχει ξεπεράσει το 40-50% το τελευταίο διάστημα, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Πόσο ανθεκτικές μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις? Σας ρωτάω, πρόσφατα παρουσιάσατε και μία έρευνα για το πώς ήταν μέσα στην όλη εποχή της πανδημίας. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η κατάσταση και συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν είναι επαρκώς στηριζόμενη στην όλη ανασχετική αυτή τάση και αν βλέπουμε και φως στο τούνελ μέσα στην όλη πρόταση. Εδώ να συνεχίσω στα προβλήματα των επιχειρήσεων. Η άλλη πρότασή μας είναι ότι πρέπει να πάνε υποχρεώσεις, ειδικά των κλάδων της οικονομίας που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, να πάνε προς τα πίσω τουλάχιστον για 3-4 μήνες. Και ενώ τις επιχειρήσεις εστίασης και λιανεμπορίου, οι οποίες είναι αδύνατο να αποπληρώσουν, και βέβαια οι δόσεις να γίνουν 120. Εδώ για να καταλάβει ο τηλεθεατής μας, αυτό ήταν ένα μέτρο που βοηθάει και τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Όσο μπορεί να τις βοηθήσει να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις τους και η κυβέρνηση θα πάρει τα χρήματα στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, η τράπεζα τα χρήματά τους, ενώ αν πιεστούν, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολλά λουκέτα και οι επιχειρήσεις να κλείσουν και μην αποδώσουν τους φόρους που θα μπορούσαν και οι εργαζόμενοι να μείνουν άνεργοι. Ποιο είναι το εργαλείο που περιμένουμε μια ανάσα? Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει καθυστερήσει, κύριε Χατζηδεοδοσίου. Έχει καθυστερήσει. Το είχατε θέσει και στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης. Το θέτεται κάθε μέρα, εγώ θα πω. Πρέπει να δούμε κάτι συγκεκριμένο. Να δούμε, είχαμε ακούσει για εμπροστοβαρή χρηματοδότηση. Προχθές ακούσαμε ακόμα και τον ίδιο τον Υπουργό να σημειώνει πως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης περιμένουμε να έρθουν δανειοδοτήσεις στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνουν αυτά. Εδώ λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, υπάρχει το πρώτο θέμα ότι πρέπει να λυθεί το θέμα των τραπεζών. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ περνάνε από τις τράπεζες. Το 85% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να διατωθούν από τις τράπεζες. Άρα το πρώτο θέμα πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Αμέσως μετά να σας πω, έχουν έρθει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, κοντά στα 4-5 δις, τα οποία όμως σήμερα δίνονται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλα έργα. Πράγμα στο οποίο έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας, ότι πρέπει να σώσουμε την οικονομία και μετά να προχωρήσουμε σε αυτά. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει και η λογική ότι, αν όπως λέμε πάντα, η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρξει τρόπος οι πόροι αυτοί να φτάσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σωστά μιλάτε για την καθυστέρηση, αλλά χρήματα έχουν έρθει. Και αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή δίνονται αλλού. Η λογική μας λοιπόν είναι ότι το μεγαλύτερο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση σε αυτό το χρόνο είναι οι ανατιμήσεις και το πώς θα δοθεί. Τα χρήματα θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αν και στα δύο δεν προχωρήσουμε με μια ομαλότητα, με μια λειτουργικότητα για τις επιχειρήσεις, τότε πολύ φοβάμαι ότι στους επόμενους μήνες θα δούμε μια τραγική εικόνα στην οικονομία και στις επιχειρήσεις της χώρας μας. Γιατί θυμίζω, κύριε Καρελόπουλε, ότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος είναι 265 δισεκατομμύρια. Για να μπορέσει να αποπληρωθεί, πρέπει να δοθεί χρόνος και να δοθούν δυνατότητες επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι. Ξέρετε, μια οικονομία που δεν θα στηριχτεί σε ελληνικές επιχειρήσεις και θα αφήσει ελεύθερα πολλούς κλάδους της οικονομίας να αλωθούν από μεγάλες πολυεθνικές, θα έχει δύο πολύ μεγάλα δεινά. Το ένα είναι η τεράστια ενεργία που θα αφήσει στη χώρα μας, και το άλλο είναι ότι οι επικοινωνίες στη χώρα μας θα είναι πλέον όχι ελληνική, θα είναι εξαρτώμενοι από μεγάλες επιχειρήσεις. Με ό,τι αποτελέσματα έχουν συμβεί σε όσες χώρες έχει γίνει αυτό. Άρα, πρακτικά, αυτό που λέμε ότι το καμπανάκι έχει χτυπήσει
Η κυβέρνηση πρέπει να το δει και πρέπει να δει όλα τα ζητήματα αυτά άμεσα, γιατί επιτρέψτε μου να το πω και σε μια νέα εκπομπή, μακάρι να διψευστώ. Στις επόμενες μέρες θα δούμε και υψηλές ανατιμήσεις και προβλήματα λειτουργίας επιχειρήσεων και στον πρωτογενή τομέα, γιατί ουσιαστικά ξέρουμε καλά ότι πανδημία, ενεργειακό και χρέη είναι τρία πολύ μεγάλα ζητήματα που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Τα είπατε όλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν θα διαψευστείτε, δυστυχώς θα σας το πω έτσι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Ας το πάρουμε για παράδειγμα αυτή την περίοδο, την παραγωγική περίοδο της χρονιάς, που οι αγρότες δεν μπορούν να ρίξουν ούτε λίπασμα λόγω της αύξησης στην ενέργεια και κατά συνέπεια ρίχνουν σπόρους λιπάσματος και μας το είπαν αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημειώση σας. Να συνεχίσετε έτσι τον αγώνα σας.